υποναύαρχος Λασκαρίδης. Είναι αδιανόητο να αμείβεται ο κυβερνήτης μιας φρεγάτας χαμηλότερα από έναν εργαζόμενο σε delivery. Επανειλημμένα λοιπόν, αρκετοί συνεργάτες της Καθημερινής, όπως οι ναύαρχοι Χινοφώτης και Λιμπέρης, έχουν δημοσιεύσει μεγάλα άρθρα σχετικά με την κατάσταση του πολεμικού μας ναυτικού και την ανάλυση του γεωπολιτικού και στρατηγικού του προσανατολισμού. Για να δούμε τι είπε ο υποναύαρχος Λασκαρίδης στην Καθημερινή. Στην παρούσα ανάλυση θα ήθελα να διατυπώσω με απλούστερο και σαφέστερο τρόπο, ώστε να γίνουν οι παρουσιάσεις αυτές πιο κατανοητές από τους συμπολίτες μας, μερικές απλές σκέψεις που δείχνουν ποια είναι η κατάσταση αλλά και το μέλλον του ναυτικού μας. Όμως για να γίνει αυτό πλήρως κατανοητό, είναι ανάγκη να υποθούν μερικά πράγματα με μεγαλύτερη και ευθύτερη σαφήνεια, κοιτώντας την αλήθεια κατάματα χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε καλά ότι οι σημερινές στρατηγικές συνθήκες της πατρίδας μας έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα οι κίνδυνοι, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες δεν προέρχονται πια από τα βόρεια σύνορά μας, όπως επί δεκαετίες συνέβαινε, αλλά βρίσκονται στο Αιγαίο, την Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο. Εκεί βρίσκονται οι απειλές και οι εστίες έντασης που πρέπει να απασχολούν τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτό οδηγεί αναπόσπαστα στο συμπέρασμα ότι απαιτείται μείωση του αποτυπώματος του στρατού ξηράς και αντίστοιχη αύξηση και ενίσχυση αυτού της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού μας ναυτικού. Και συνέχισε λέγοντας πως τα σημαντικότερα σημερινά προβλήματα του ναυτικού μας είναι τα εξής. Ο ανεπαρκέστατος λειτουργικός προϋπολογισμός που έχει καταβαθρωθεί από την εποχή της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, η διατήρηση σε ενέργεια παμπάλαιων πλοίων που είναι απλά κατάλληλα για πόλεμο, όπως έλεγε ο Κουντουριώτης, και απασχολούν προσωπικό ενώ δεν προσφέρουν τίποτα χρήσιμο, η συνεχής απώλεια στελεχών, ιδίως σε κρίσιμες ειδικότητες, συνέπεια της τεράστιας διαφοράς αποδοχών μεταξύ πολεμικού ναυτικού και ελεύθερης οικονομίας, η σκανδαλώδης αδιαφορία της πολιτείας για τα στελέχη που υπηρετούν στο πολεμικό μας στόλο, είναι αδιανόητο να αμείβεται ο κυβερνήτης μιας φρεγάτας που αύριο θα έχει στοιχήσει 1 δισεκατομμύριο, χαμηλότερα από έναν εργαζόμενο σε delivery. Πρέπει πάση θυσία να εφαρμοστούν οι τελευταίες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και εξαγγείλει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, η ενεργοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που μέχρι στιγμής παραμένουν αναξιοποίητες με προεξάρχουσα την ανάταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η πρωτοβουλία και οι ικανότητες του επιχειρησιακού και τεχνικού προσωπικού του ναυτικού μας μπορούν με λίγα χρήματα αλλά μεγάλη πρωτοβουλία να βελτιώσουν θεαματικά τις ικανότητες των υπαρχόντων παλαιών πλοίων, αποφεύγοντας τεράστια έξοδα σε εξωχώριους υποκατασκευαστές και τέλος η απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί η τεχνική και εκπαιδευτική υποδομή του ναυτικού μας, ώστε να είναι σε θέση να χειριστεί και να συντηρήσει τις νέες μονάδες και το νέο εξοπλισμό, δηλαδή τις νέες φρεγάτες, τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, τα ελικόπτερα κτλ., στο μέτρο που αυτά θα παραλαμβάνονται και θα εισέρχονται στις τάξεις του. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.